Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα που μας κάνει να έχουμε την πλάνη μας. Και για να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου, θα σας πω στην αρχή ότι υπάρχουν, θα λέγαμε, τρεις αλήθειες, θα λέγαμε. Υπάρχει η αλήθεια του δημιουργού που έχει δημιουργήσει τα πάντα και είναι ένας μεγάλος συμπαντικός μηχανισμός. Και σε αυτόν τον κοσμικό μηχανισμό υπάρχει μέσα αυτή η συνείδηση η οποία λέμε ο εαυτός μας. Αυτή η συνείδηση η οποία λέμε ο εαυτός μας πάντοτε έχει την ιδιότητα να μπορεί να αντιλαμβάνεται όσο μπορεί αυτόν τον μηχανισμό που είμαστε μέσα. Αυτή η συνείδηση που έχει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή την αντίληψη του μηχανισμού, ξεκινάει και έχει το βίωμα που λέμε και παίρνει την εμπειρία, έχει το βίωμα. Κάθε φορά που σας λέω ότι εσείς έχετε κάποιο βίωμα και μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας, στην πραγματικότητα δεν αλλάζουμε τον μηχανισμό. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις ιδιότητες για τις οποίες έχουν φτιαχτεί ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κάποιον όταν του λείπει τον απόδειο να του πούμε ότι δεν είναι κουτσός, όταν κάποιος ας πούμε είναι κοντός να του πούμε ότι δεν είναι κοντός ή οτιδήποτε πράγματα μπορεί να συμβαίνουν και να είναι νόμοι και ιδιότητες, έτσι, τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όμως εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας προσέγγιση. Σίγουρα κάθε φορά μάθαμε και είπαμε στον κόσμο ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καθρέφτης μας. Και αυτό είναι αλήθεια. Οτιδήποτε υπάρχει και γίνεται αντιληπτό σε εσάς είναι γιατί υπάρχει μέσα σας το καθρέφτισμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσατε να το δείτε. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι κάθε φορά ο καθρέφτης είναι για να σας δείξει ότι εσείς κάνετε κάτι λάθος και ότι δεν είναι για να δείτε εσείς κάτι και να μάθετε από αυτό. Τι θέλω να πω με αυτό? Κάθε φορά λοιπόν υπάρχουν ορισμένα σενάρια στη ζωή μας. Κάθε φορά λοιπόν ορισμένα σενάρια, το αποκομμένο κομμάτι μας, το ελαττωμένο κομμάτι μας, αυτό που δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό παρά είναι μια μειωμένη αντίληψη ανάλογα τις πεποιθήσεις που έχουμε, αυτό είναι που συνεχώς κρίνει βάσει των πεποιθήσεων που έχει. Αυτό το αποκομμένο εγώ που λέμε καμιά φορά μας κάνει να νομίζουμε ότι η μόνη πραγματικότητα είναι αυτή η οποία βιώνουμε εμείς, το είχαμε ξαναπεί. Όταν σε κάποιον άνθρωπο βλέπουμε ένα ελάττωμα, αυτόματα δεν πάει να πει ότι το έχουμε εμείς, ότι το εξασκούμε εμείς. Σίγουρα υπάρχει μέσα στο δικό μας υποσυνείδητο, σίγουρα υπάρχει αυτή η ενέργεια, άλλωστε θα ήμασταν αγαθοί και δεν θα τη βλέπαμε, θα ήταν αόρατη. Άρα λοιπόν μέσα μας όλοι οι άνθρωποι είναι μια άβυσσος που λέμε. Όλοι μας έχουμε μέσα τον κλέφτη, τον κακό, τον καλό, όλοι μας, άλλωστε δεν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε στον άλλον. Αυτό όμως θέλω να πω κάθε φορά. Πολλοί φίλοι πέφτουν στην πλάνη του εγώ, γιατί ακριβώς δεν έχουν καταφέρει να μπορούν να αυτοπαρατηρούνται και να καταλάβουν πότε μιλάει το εγώ μέσα τους. Κάθε φορά που μιλάει το εγώ μέσα μας, δεν έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε αντικειμενικά. Γι' αυτό λέμε στον κόσμο ότι τις περισσότερες φορές είναι ένα δικό μας καθρέφτισμα. Όταν είμαστε μέσα στο εγώ, αυτόματα καθρεφτιζόμαστε και πρέπει να πιάσουμε όχι τη διάκριση, γιατί το εγώ δεν μπορεί να την έχει, αλλά το καθρέφτισμα και να δούμε γιατί εμείς νιώθουμε έτσι. Γιατί εμείς νιώθουμε αρνητικά. Γιατί δεν μπορώ να δω θετικά. Πώς μπορώ να με ωφελήσει αυτό που βλέπω. Τι πρέπει να πιστεύω ότι είναι αλήθεια για να συμβαίνει αυτό. Για να νιώθω έτσι. Για να σκέφτομαι έτσι. Όχι τι πρέπει να νιώθω εγώ ότι είναι αλήθεια, γιατί ο άλλος να είναι κουτσός, στραβός, ψεύτης, κακός. Στην πραγματικότητα, όταν είμαστε μέσα στο εγώ και δεν μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά, παρακρίνουμε βάσει τον ψυχισμό μας, δηλαδή δεν είναι κάτι αντικειμενικά για όλους, αλλά είναι, θα λέγαμε, ένα είδος διορατικού ψυχισμού, όταν εμείς ψυχολογούμε τον καθένα, τότε τις περισσότερες φορές για τον άνθρωπο που ζει μέσα στο εγώ, μέσα στις πεποιθήσεις του, και δεν μπορεί να αποτραβηχτεί απ' έξω, το καθρέφτισμα είναι για να του δείξει την στάση την οποία έχει πάρει.
για έναν άνθρωπο που είναι απ' έξω από το εγώ και μπορεί να βλέπει αντικειμενικά, αυτόματα μπορεί να διακρίνει τις συχνότητες που έχει ο άλλος. Όχι μόνο τις δυνατότητες που έχει, αλλά τις προθέσεις του, ακόμα και τον ψυχισμό του, ακόμα το τι εκφράζει. Αυτόματα, θα λέγαμε, για να δώσω ένα παράδειγμα, όταν έρχονται μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, και εμείς οι οποίοι μπορούν να έχουμε ένα διαισθητικό, θα λέγαμε, ή διορατικό, μια διορατική αντίληψη απέναντί τους, κάθε φορά που τους βλέπουμε, είμαστε σαν τους γιατρούς, θα λέγαμε. Ξεκινάμε λοιπόν ο άλλος τον άλλον και τον βλέπουμε στη συμπεριφορά και αυτόματα, διαισθητικά ή διορατικά, καταλαβαίνουμε τους κόμπους τους οποίους έχει στον ψυχισμό του. Τι εγώ μπορεί να μιλάει κάθε φορά, γιατί τα έχουμε δει μέσα μας. Αυτόματα, με το που δω κάποιον, θα λέγαμε, ότι είναι στην πλάνη του, με το που δω κάποιον ότι είναι, θα λέγαμε, κάτω από μια κατάσταση έτσι ελαττωμένου εαυτού, όταν εγώ έχω χρέος να του πω, ξέρεις κάτι φίλε μου, αυτή τη στιγμή μιλάει το εγώ σου και εκείνη την ώρα γίνεται αυτό, δεν πάει να πει ότι αυτό το πράγμα καθρεφτίζει μόνο εμένα, σίγουρα με καθρεφτίζει γιατί το έχω μέσα μου. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι εγώ χαλάω τη δόνησή μου. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι εγώ δεν βλέπω και το θετικό. Αυτό όμως δεν πάει να πει εγώ δεν βλέπω γιατί υπάρχει στο σενάριο και τι ωφελεί τον άλλον να μάθει. Γιατί εγώ έχω κλείσει, τα λέγαμε, τον κύκλο μέσα μου της ενέργειας που εκδηλώνεται και έχω εκπαιδευτεί να μπορώ να τη βλέπω από την αρχή, κατά τη διάρκεια και το τέλος, ώστε να μπορώ να είμαι συνειδητός στην αυτή την ενέργεια, οπότε να μην προσκολούμαι. Αλλά δεν πάει να πει ότι δεν τη βλέπω. Δεν πάει να πει ότι επειδή δεν προσκολούμαι και βλέπω όλο τον κόσμο ωραίο, ότι δεν βλέπω και τις ιδιότητες που έχει ο κόσμος, ότι βλέπω τις ιδιότητες που έχει κάθε πράγμα στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό σας ξαναλέω φίλοι μου, προσέχτε, το να είμαστε αγαθοί και να λέμε όλα καλά, όλα τέλεια και να μην μαθαίνουμε τις ιδιότητες, στην πραγματικότητα κάνουμε κακό στον εαυτό μας, κάνουμε κακό στην εξέλιξή μας. Για να σας πω ένα παράδειγμα, δεν είναι ότι επειδή βλέπουμε κάτι και μας πειράζει, αλλάζουμε πεποίθηση για να αλλάξουμε το εκδηλωμένο. Αλλάζουμε πεποίθηση γιατί η εμπειρία μας, η ιδιωτική, αυτή που είναι στο εγώ, επειδή είναι η πλάνη, να μπορούμε να τη φτιάξουμε έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη προσέγγιση στο εκδηλωμένο, ώστε να μην μας χαλάει τη δόνηση. Δεν πάμε να αλλάξουμε το εκδηλωμένο, ούτε πάμε να το αποφύγουμε, ούτε πάμε να του βάλουμε ταμπέλα στο εκδηλωμένο. Ξεκινάμε να βάζουμε ταμπέλα σε μας. Αλλάζουμε τον τρόπο που εμείς βλέπουμε το εκδηλωμένο. Αυτό είναι οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν, θα λέγαμε, μηχανικά, γιατί ακόμα δεν έχουν καταφέρει να αυτοπαρατηρούνται. Και νομίζουν ότι επειδή αλλάζουν τις πεποιθήσεις τους, στην πραγματικότητα προσπαθούν να αλλάξουν το εκδηλωμένο, προσπαθούν να αλλάξουν τον πόλεμο και προσπαθούν να το παίξουν τρελή. Αντί να καταλάβουν ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα, ακριβώς για να μάθουμε από αυτά, αντί να κοιτάξουν να δεχτούν την πραγματικότητα, τις ιδιότητες, πάνε με ένα, τα λέγαμε, κακόγουστο, πλανεμένο εγώ, να πάνε να αλλάξουν το εκδηλωμένο και όχι την προσέγγιση τους. Γιατί η εμπειρία μας, θα λέγαμε, είναι το κάλυμα πάνω στη σφαίρα της εκδήλωσης. Αυτό το κάλυμα, θα λέγαμε, όταν φύγει, όταν εμείς βγούμε από το εγώ μας, θα δούμε αντικειμενικά τις αλήθειες τις οποίες μας διέπουν κάθε φορά. Είτε λέγονται νόμοι, είτε ιδιότητες, και πραγματικά υπάρχουν οι νόμοι των στοιχείων, οι ιδιότητες και όλα τα οποία εμείς καλώς κακώς σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε είμαστε από κάτω. Γιατί δυστυχώς είμαστε μέσα στο εγώ, είμαστε μέσα στο αποκομμένο. Αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο σαν άνθρωποι να ενωθούμε με τον Δημιουργό μέσα μας, τότε είμαστε από πάνω. Τότε μπορούμε να μιλάμε για αντικειμενικότητα, τότε μπορούμε να μιλάμε ότι είμαστε στο εδώ και τώρα. Βλέπω πολλούς ανθρώπους που στην πραγματικότητα πλανεύονται. Νομίζουν ότι πάνε καλά, αλλά στην πραγματικότητα αποφεύγουν τα μαθήματα.
έχουν πάρει το συγχρονισμό και έχουν πάρει τις πεπιθήσεις, αλλά σας είπα, προσπαθούν να αλλάξουν το εκδηλωμένο, να τυφλωθούν στην πραγματικότητα. Εμείς δεν λέμε να αλλάξουμε πεπιθήσεις για να μην βλέπουμε την αλήθεια. Εμείς λέμε να αλλάξουμε πεπιθήσεις ως προς την αλήθεια, αυτήν την οποία υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά που οι περισσότεροι άνθρωποι κάθονται. Σίγουρα ο πόλεμος φέρνει ορισμένα αποτελέσματα. Σίγουρα το αν εγώ αρρωστήσω φέρνει ορισμένα αποτελέσματα. Σίγουρα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να χάνουν το φως μέσα τους, να μαυρίζουν, τα λέγαμε, την ψυχή τους. Σίγουρα υπάρχουν κύκλοι εκδήλωσης. Σίγουρα ενέργεια γίνεται ύλη συμπυκνωμένη. Όσο πιο συμπυκνωμένη είναι η ύλη, η ενέργεια, τόσο πολύ υπάρχει χρόνος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά είναι φυσική και είμαστε μέσα εκεί. Γι' αυτό ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν, χωρίς τη γνώση που λέμε του εαυτού, την κατάσταση της συνειδητής παράδοσης, της συνειδητής αντικειμενικότητας. Γι' αυτό προσπαθούν να βγάλουν τον κόσμο απ' έξω από αυτό το πράγμα και να σας πω ότι προσέχτε, γιατί χωρίς την αυτοπαρατήρηση το εγώ έχει την τάση να κάνει όπως θέλει, σας είπα, τις πεπιθήσεις για να διαιωνίζεται. Γιατί το εγώ είναι ένας αυτόνομος δικός σας εαυτός, δικός σας, κομμάτι σας. Όμως είναι ελαττωμένο, μειωμένο και σας δίνει ένα ποσοστό από την αλήθεια που μπορείτε να συλλάβετε. Αν δεν μπορούσατε, δεν θα σας τη λέγαμε. Όμως έχουμε ζήσει τόσες ζωές, έχουμε αναπτύξει τόσο τη συνείδηση, έχετε ζήσει και σε υψηλές συχνότητες και οι υψηλές συχνότητες σας δημιουργούν αυτές που λέτε τις τύψεις καμιά φορά, που σας μιλάει και ξέρει πότε ψεύδεστε στην πραγματικότητα. Όμως το εγώ αυτό πάει να κάνει, πιάνει τις πληροφορίες που θέλει για να σας δείξει ακριβώς το ρόλο ύπαρξής του, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια μεμονωμένη άποψη του εκδηλωμένου. Το εγώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να παρατηρεί. Η προσωπικότητά μας δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο εκτός από το να παρατηρεί. Όποτε η προσωπικότητά μας νομίζει ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο εκτός από το να παρατηρεί και δουλεύει δυσαρμονικά από το βασικό μας κίνητρο που είναι στο κέντρο μας και έχει άλλο κίνητρο εδώ, φίλοι μου, θα λέγαμε ότι οδεύουμε στην παραπληροφόρηση του ίδιου μας του εαυτού. Γι' αυτό υπάρχει τόσο φαύλος κύκλος τόσο καιρών και η πλάνη της επανασάρκωσης και ξανά και ξανά και ξανά. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί είμαστε τόσο ταυτισμένοι που δεν μπορούμε να δούμε το μάθημα. Έχουμε τις πεπιθήσεις, έχουμε τα εγώ, δεν έχουμε γνωρίσει την πραγματικότητα τον εαυτό μας. Πότε λέμε εμείς μέσα μας ότι μιλάει ο εαυτός, ο δημιουργός, ο δάσκαλος. Πότε είμαστε σε έμπνευση και πότε μιλάνε μέσα μας άλλα στοιχεία. Δεν έχουμε κάνει το συνδυασμό των συχνοτήτων μέσα μας με τις ανάλογες μορφοποιήσεις, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε εκ του αποτελέσματος τη στάση μας και μετά η ίδια η στάση μας ξαναδημιουργεί τις σχέσεις που μας φέρνουν τα σενάρια και ξαναγίνεται το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε. Γιατί στην πραγματικότητα πρώτα έρχεται να περάσουμε από ένα είδος, τα λέγαμε, ταπεινοφροσύνης μέχρι να έρθει η αυτοπεποίθηση του ολικού εαυτού μας. Στην πραγματικότητα, και θέλω να σας το πω, δεν ξέρω αν μας το έχω ξαναπεί, όλα τα πράγματα, μόλις ανοίξετε την κοσμική ματιά ή τη σχέση ή την πνευματική, θα λέγαμε, αλληλοσυσχέτιση μεταξύ όλων όσων υπάρχουν, θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκτός της καθημερινότητάς μας. Το πνευματικό είναι το υλικό είναι το πνευματικό. Δεν διαχωρίζουμε ούτε ύλη ούτε ενέργεια, γιατί όλα συμπεριλαμβάνονται μέσα σε ένα, θα λέγαμε, τεράστιο κύκλο αλληλοεπίδρασης των ενεργειών. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε στην πραγματικότητα να ανεβαίνουμε, να επεκτηνόμαστε, να μπορούμε να φτάσουμε τις δυνατότητές μας. Και οι δυνατότητές μας δυστυχώς ή ευτυχώς μειώνονται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μην έχει φανεί στον κόσμο τον οποίο ζούμε.
Γι' αυτό λέμε ότι όποιος έχει ανοίξει τα μάτια του, του αποκαλύπτεται η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να κοιτάει τα άστρα, τα σύμπαντα, κοιτάει τη ζωή και τις σχέσεις του και από το μικρότερο φαίνεται το μεγαλύτερο. Καταλαβαίνουμε ότι όταν ο άνθρωπος εκφυλίζεται, καταλαβαίνουμε ότι όταν συνεχίζεται να γίνεται κάτι, έρχεται η διάλυση. Και ο άνθρωπος δεν θέλει να το δεχτεί. Το εγώ που βρίσκεται μέσα στον καθένα δεν θέλει ποτέ να δεχτεί ότι είναι κατώτερο. Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να μπορεί να έχει την άποψη έξω από το εγώ για να μπορεί να συγκριθεί. Άρα το εγώ πάντοτε θα θέλει να τα κάνει όλα. Πάντοτε το εγώ θα είναι αχάριστο. Πάντοτε το εγώ θα θέλει να γεννάει επιθυμίες. Γιατί δεν μπορεί να συλλάβει την πληρότητα. Γι' αυτό το λέμε αποκομμένο. Αν δεν ήταν αποκομμένο το εγώ από την όλη τη σχέση, δεν θα ένιωθε αυτά τα αρνητικά, αυτές τις αρνητικές ψευδεστήσεις του χρόνου. Αλλά το εγώ είναι ο χρόνος. Μόνο όταν είμαστε στο εδώ και τώρα, στο τώρα, ενώνονται όλα τα παρελθόντα και τα μέλλοντα. Γι' αυτό μπορούμε να γιατρευτούμε αυτόματα. Γιατί δεν υπάρχει διαδικασία γιατριάς. Είμαστε αυτός ο γιατρεμένος. Γι' αυτό όσοι που καταφέρουν και έρχονται σε εκείνο το επίπεδο συνείδησης, να μπορούν να μπαίνουν μέσα στο εδώ και τώρα και να καταλαβαίνουν σαν ένα συνεχόμενο τώρα τον εαυτό τους, είναι ακριβώς σαν να περνάνε όλη τη διαδικασία θεραπείας στον κόσμο του χωροχρόνου. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα μάτια, μπορούμε να φτάσουμε στις τρίτες συχνότητες. Στην πραγματικότητα όμως, ξαναπέφτουμε στο χρόνο, ξαναπέφτουμε στο εγώ συνεχόμενα. Είναι η έλξη της γης, η τάση, η εστίαση που οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μέσα στο αποκομμένο εγώ. Μέσα στη φύση αυτή την οποία έχει την ζωώδη θα λέγαμε ο άνθρωπος και του δημιουργεί αυτή την εγρήγορση να μπορεί να σκέφτεται να προβάλλει το παρελθόν. Λίγες στιγμές ζούμε στο τώρα. Όσο πιο πολύ μάθουμε λοιπόν εμείς να ερχόμαστε στο τώρα, τόσο πιο πολύ φτάνουμε εκείνες τις συχνότητες που είναι η ίδια η θεραπεία μας. Γιατί όλη η μη θεραπεία μας, όλη η ασθένεια βρίσκεται μόνο στο χρόνο. Πουθενά άλλου. Γιατί εκεί είναι η κρίση. Πουθενά άλλου. Γιατί εκεί υπάρχει συνέχεια το αποκομμένο εγώ. Πουθενά αλλού. Βλέπετε πως όλα αλλού συνδέονται μεταξύ τους. Μπορούμε να το πούμε και σχετικά με τις ινδικές δασκαλίες. Θα λέγαμε ότι το πρώτο τσάκρα θα λέγαμε, έτσι, τι είναι, λέγαμε, το γήινο. Αντιπροσωπεύει στο γήινο το τσάκρα της ρίζας. Το δεύτερο αντιπροσωπεύει στο συναίσθημα και είναι το νερό. Το τρίτο στο εγώ και είναι η φωτιά και το τέταρτο στην καρδιά που είναι ο αέρας. Αλλά καταλάβετε φίλοι μου, ανοίξτε τα μάτια σας γιατί είναι όλη η αλήθεια μπροστά σας. Τι σας λέει? Ας πιάσουμε το πρώτο τσάκρα γιατί είναι χώμα, λάσπη. Τι γίνεται μετά? Εκλεπτύνεται. Φεύγουν ορισμένες ουσίες και τι μένει? Η υγρή θα λέγαμε, η δάτινη μορφή του. Μετά τι γίνεται? Μόλις ξεκινάμε λοιπόν με το εγώ μας, τον αντιθέτω, να το καίμε, νερό και φωτιά εξατμίζεται και πάει στην καρδιά ο αέρας από το εξατμισμένο είδωρ και διαχωρίζει το χαμηλό με το ψηλό. Όλη η αλήθεια είναι μπροστά στα μάτια σας, δεν χρειάζεται να μείνετε στις ορολογίες, στα παραμυθάκια, σε όλα τα πράγματα που κάνανε για να σας μιλάνε υποσυνείδητα. Τώρα έχει ανέβει το νοητικό, θα λέγαμε, στον άνθρωπο και μπορούμε, αντί να φτιάχνουμε ρομπότ, να καταλάβουμε τον κόσμο μέσα μας. Όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά στην πραγματικότητα, την τέχνη του λόγου, να γίνουμε ο λόγος, να εκφράζουμε τον λόγο μέσα μας και να μπορούμε να συνδημιουργήσουμε στο μεγάλο έργο του σύμπαντος αρμονικά. Όταν ο άνθρωπος όμως δεν καταφέρει να ξεκινήσει, να κάνει εκείνη την καύση, θα λέγαμε, με το εγώ του ύδατος, μέσω των αντιθέτων και να διαχωρίζει το χώμα, το νερό και τον αέρα μέσω της φωτιάς, δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά του, δεν μπορεί να εισέλθει στο κέντρο του. Γι' αυτό πρέπει εδώ
να αυτοί που θέλουν πραγματικά σε αυτό το επίπεδο, οι λίγοι που θέλουν να προλάβουν, γιατί είναι αρχαίες ψυχές, να καταλάβουν, να ξέρουν και το νιώθουν, ότι μπορούν να φτάσουν αυτά τα επίπεδα συνειδητότητας ανεξάρτητα τον μέσο άνθρωπο, αυτή τη στιγμή, στο εδώ και στο τώρα, τους δίνεται πάντα η ευκαιρία να έρθουν στο κέντρο, επειδή το κέντρο ενώνει όλες τις υπάρξεις στο σύμπαν. Μόνο που, θα λέγαμε, δυστυχώς, μες στην ψευδαίσθηση ορισμένων αντιπροσωπιών του βιώματος, του εαυτού, που βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη λύθη, σε πάρα πολύ μεγάλο σκότος, από ένα σημείο και έπειτα δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει παράδεισος. Γιατί ζει σε μια κόλαση χωρίς να ξέρει ότι είναι κόλαση. Γιατί ζει σε ένα σκοτάδι χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει φως. Άρα καταλάβετε, φίλοι μου, ότι από ένα σημείο και μετά η ίδια η φυσικότητα, οι ίδιοι οι νόμοι, ο ίδιος ο μηχανισμός για να μπορεί να κάνει τον κύκλο, πάντοτε θα χρησιμοποιεί και θα αλλάζει και θα μετουσιώνει για να υπάρχουν σε κίνηση όλα τα πράγματα. Κάποτε λοιπόν θα πρέπει ορισμένα πράγματα, έτσι, να μπορούν να πειράζουν την αλήθεια και άλλα πράγματα να ζουν μες την αλήθεια και να πειράζονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που σας λέω εγώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεγέθυση, θα λέγαμε, του εαυτού σας στην ύπαρξη, ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε μεγαλύτερη χωρικότητα και σχέσεις. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς σχέσεις είναι ο άνθρωπος ζώο, είναι ο άνθρωπος φυτό, είναι ο άνθρωπος ορυκτό. Αυτός που στην ύπαρξή του δεν μπορεί να ενθυμηθεί, δεν έχει σχέσεις με παράλληλες ζωές τους, με παράλληλους εαυτούς του, με το παρελθόν του, με την εμπειρία του δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε, φίλοι μου, να θυμόμαστε τον εαυτό μας. Το α και το ω είναι η ενθύμηση του εαυτού μας. Όχι σαν μνήμη, αλλά να διατηρούμε τη μέγιστη συνειδητότητα που μπορούμε, στο εδώ και τώρα. Γι' αυτό λένε το «Δις εξ αμαρτήν ουκ άνθρωπος σοφού». Γιατί ο σοφός διατηρεί τη συνείδησή του στο μέγιστο. Άρα δεν ταυτίζεται, γιατί έχει πολλές πληροφορίες, γιατί ξέρει, έχει γνωρίσει και θυμάται τον εαυτό του. Άρα πώς θα κάνει λάθος όταν θυμάται ποιος είναι, τι έχει περάσει, τι έχει ζήσει. Και όταν λέμε θυμάται, δεν εννοούμε βεβαίως τα σενάρια, εννοούμε την εμπειρία την πραγματική. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, φίλοι μου, είναι να ενθυμόμαστε την εμπειρία μας, να είμαστε στη μέγιστη συνειδητότητα στο εδώ και τώρα. Αυτό είναι που μας διώχνει το εγώ και μας ελαττώνει σε μικρά δοχιάκια συνείδησης. Το δεύτερο πράγμα που να κάνουμε είναι να έχουμε την προσέγγιση, αφού έχουμε και την ενθύμηση, της ευθύνης. Για ποιο λόγο ήρθαμε, για ποιο λόγο διαλέξαμε να ζήσουμε εδώ, για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ πέρα και ποιος είναι ο σκοπός μας. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε την ευθύνη των επιλογών μας και της θέλησής μας σαν δεύτερο κομμάτι. Και σαν τρίτο κομμάτι δεν είναι η απραξία και η παράδοση σε κάτι μεγαλύτερο, παρά η δράση, η έντονη δράση. Η αποδοχή της πραγματικότητας είναι, θα λέγαμε, το σημείο της παράδοσης. Η ενεργητικότητα, γιατί όλα υπάρχουν, είναι στο σημείο δράσης. Δεν υπάρχει ούτε παράδοση, ούτε δράση μόνο. Υπάρχει παράδοση σε αυτό που έχω διαλέξει σαν μεγάλος εαυτός να δημιουργήσω και υπάρχει πράξη μέσα από τη μάσκα που αντιλαμβάνομαι, έτσι, όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Σαν σταμάτησε εγώ λοιπόν, θα ενεργώ 100% πάνω στον ενθουσιασμό μου, όσο πιο πολύ μπορώ, και θα το παρατηρώ όσο πιο πολύ μπορώ. Σαν δημιουργικό «ον», το ανώτερο κομμάτι του σταμάτη, εγώ έχω δημιουργήσει την πραγματικότητα.
αλλά το εγώ το δικό μου μπορεί μόνο να την παρατηρεί. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά όταν έρθει η αρμονία μέσα μας, όταν υπάρξει η ένωση με όλα τα επίπεδα συνειδητότητας, αυτόματα τι μεγαλώνει, φίλοι μου? Μεγαλώνει το πεδίο δημιουργίας μας. Αυτή είναι η διαφορά. Κάθε άνθρωπος, κάθε όν που έχει φτάσει σε μεγαλύτερα ποσοστά συνειδητότητας, μεγαλώνει το πεδίο δημιουργίας του. Μεγαλώνει η συνδημιουργία, η συμμετοχή στο συμπαντικό έργο. Κοιτάξτε τους ήλιους, κοιτάξτε τους γαλαξίες, κοιτάξτε τα μεγάλα άτομα, τους διδάσκαλους, τον Σοκράτη, τον Χριστό, τον Βούδα, τον Ράμα, τον Κρίσνα. Κοιτάξτε πως με τους δικούς τους δονήσεις αλλάξανε και φέρανε κύματα σε όλη τη γη. Και κοιτάξτε την κυρία Μαρίκα απέναντι, που απλώνει τα ρούχα και δεν κάνει τίποτα. Δεν έχω κατάκριση, αλλά έχω διάκριση. Κοιτάξτε έναν άνθρωπο του πεζοδρομίου συνέχεια που δεν ξέρει τι να κάνει και απαξιώνει, γιατί δεν βλέπει την δύναμη δημιουργίας του. Πάντα θα θέλει δικαιώματα, από το πουθενά. Και θα φωνάζει και θα κάνει απεργίες. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να φτιάξει εκείνος την πραγματικότητά του και απλά παίζει σε πραγματικότητες άλλων. Άρα τώρα καταλαβαίνετε γιατί περνάει ο κόσμος ό,τι περνάει. Γιατί ακόμα δεν έχει φτάσει να γίνει συνειδητός δημιουργός. Και αυτό το πράγμα, αυτή τη δασκαλία διδάσκουμε εμείς. Πώς να μπορείτε να γίνετε αυτόνομοι. Αλλά σας λέω, δεν υπάρχει δύναμη μέσα στον άνθρωπο από ένα σημείο και μετά, όταν δεν καλλιεργήσει τη συνείδησή του. Και η συνείδηση, θέλετε δεν θέλετε, είναι συμπαντικός νόμος να πηγαίνει με την ύψιστη ηθική, με τη μοιρασιά. Πιο κοντά δηλαδή στην αγάπη, πιο κοντά στην ανιδιοτελή αγάπη, όχι στο εγώ. Γι' αυτό πάντοτε θα λέγαμε, πάντοτε, σε όλα τα τμήματα και τα επίπεδα, στην πραγματικότητα, επειδή είναι κύκλος, πάντοτε όλα καταλήγουν έτσι στο ένα, τίποτα δεν πεθαίνει, όλα συνεχίζονται και αυτό είναι κάτι θετικό. Δεν μπορεί κάτι που υπάρχει να σταματήσει να υπάρχει. Τότε θα ήταν αρνητικό. Λοιπόν, σαν ρεζουμέ λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε αυτοί εμείς, οι μαθητές της γνώσης, πάντοτε να μιλάμε για ορισμένα πράγματα, όχι γιατί μας τσατίζουν, όχι γιατί μας ενοχλούν, όχι γιατί εστιάζουμε στο αρνητικό, αλλά για να δείξουμε στον άνθρωπο, αυτόν που δεν βλέπει και όχι αυτόν που βλέπει, τη συμπεριφορά που δεν ξέρει, για να την παρατηρήσει και να καταλάβει ότι δεν υπάρχει κόλαση χωρίς παράδεισος και ότι πάντοτε σε κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Όταν όμως εκείνος διαψεύδει τον εαυτό του και για τη λύση στο πρόβλημα είναι να φτιάχνει εκείνες τις πεποιθήσεις που προσπαθεί να αλλάξει το εκδηλωμένο, τότε φίλοι μου έχει πέσει σε αυτό το λάθος που λέμε το εγώ, της περηφάνειας, της υπεροψίας, της πολυμάθησης και όλων των πραγμάτων που περνάνε σε κάθε πρώτη, πρώιμη εκγρήγορση, ορισμένοι μαθητές τα λέγαμε της γνώσης. Και επειδή τώρα η ανθρωπότητα, επειδή είναι πραγματικά σε αυτή τη ζωώδη ακόμα κατάσταση, αυτή η επιτάχυση που έχει γίνει, έτσι έχει φουσκώσει τα μυαλά των ανθρώπων και δυστυχώς ακόμα δεν είναι έτοιμοι να μπορούν να συλλάβουν την αλήθεια και την παίρνουν εμφιαλωμένοι, θα λέγαμε, οι ίδιοι μέσα στο ελαττωμένο εαυτό τους, προσπαθούν να δώσουν τις κατάλληλες αντανακλάσεις μέσα στον περιορισμένο εγώ που τους διοικεί. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει παντού η αλήθεια. Όμως υπάρχει αντανάκλαση της αντανάκλασης, της αντανάκλασης, της αντανάκλασης. Και αυτό που μπορούμε να δούμε λοιπόν με ένα μικρό καθρεφτάκι που είναι μέσα σε αυτό που λέμε εγώ, φανταστείτε να έχετε ένα τεράστιο καθρέφτη για να δείτε τι σύμπαν αντανακλάει το ένα
και τη σύμπαν αντανακλάει ένα μικρό καθρεφτάκι. Με αυτή την αλληγορία λοιπόν, έτσι, θα ήθελα να τελειώσω τώρα αυτή εδώ πέρα τον πρόλογο, έτσι, για αυτό εδώ πέρα το θέμα και να ξεκινήσουμε τις διάφορες ερωτήσεις